Είμαστε σήμερα εδώ όλες οι υπηρεσίες στην ελεύθερη περιοχή Ναμοχώστου για την αντιμετώπιση αυτών των εξαιρετικά ακραίων καιρικών φαινομένων και υπογραμμίζω το γεγονός ότι τα φαινόμενα είναι ακραία, γιατί πραγματικά η συσσόρευση του νερού δείχνει ξεκάθαρα ότι πρόκειται για μια ακραία κατάσταση. Όμως οι υπηρεσίες όλες έχουν κινητοποιηθεί από το πρωί, ξεκινώντας από τις υπηρεσίες του Δήμου που έχουν το Γενικό Πρόσταγμα, επικουρικά υποστηρίζονται από τις υπηρεσίες της Πολιτικής Άμυνας, βεβαίως της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, αλλά και της Επαρχιακής Διοίκησης. Αναλογιζόμενοι ότι συνολικά μέχρι αυτή τη στιγμή έχει υπάρξει διάσωση 35 προσώπων που είχαν εγκλωβιστεί στα νερά και έχουν ρημουλκηθεί πέραν των 60 αυτοκινήτων ακριβώς λόγω του υψομέτρου του νερού, γίνεται αμέσως αντιληπτό μαζί με τις 200 κλήσεις που έχει, πέραν των 200 κλήσεων που έχει δεχτεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία, γίνεται αμέσως αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος που, επαναλαμβάνω, εστιάζεται κυρίως στην περιοχή του Παραλιμνίου. Είναι ένα εξαιρετικά τοπικό φαινόμενο, το οποίο ευελπιστούμε ότι με την ύφεση που η Μετεωρολογική Υπηρεσία μας ενημέρωσε ότι αναμένει ότι θα υπάρξει τις απογευματινές ώρες, ότι θα δοθεί αφενός με τη δυνατότητα στο νερό να προχωρήσει προς τη θάλασσα και βεβαίως στις υπηρεσίες να δραστηριοποιηθούν πιο έντονα στο σύνολο των υπηρεσιών για να μπορέσουμε ακριβώς να βοηθήσουμε τον κόσμο. Αυτή την ώρα προέχει η προσωπική ασφάλεια των πολιτών. Ήδη 16 συνολικά συνεργεία όλων των υπηρεσιών μας είναι έξω και δραστηριοποιούνται. Θα συνεχίσουν να είναι εδώ. Έχει κληθεί και η ΕΜΑΚ και βρίσκεται ήδη στην περιοχή για τα θέματα της διάσωσης, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και ιδιαίτερα την Πολιτική Άμυνα που θα λειτουργήσει μαζί με τις αρμόδιες υπηρεσίες, πάντοτε κάτω από το συντονισμό της τοπικής αρχής. Ευελπιστώ ότι θα αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα. Θέλω να εκφράσω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Δήμου βέβαιως εννοείται, της Αστυνομίας, της Επαρχιακής Διοίκησης Αμοχώστου, της Πολιτικής Άμυνας και όλους τους εθελοντές που συνδράμουν ακριβώς στην αντιμετώπιση αυτού του ακραίου καιρικού φαινομένου. Υπουργέ, έχετε κάνει έτσι μια μικρή περιοδία στον Πρωταράν, όσο σας έχει επιτραπεί δηλαδή. Έχετε ενημέρωση ή διαπιστώσατε αν έχουν υποστεί και υλικές ζημιές, οικίες ή ξενοδοχειακές μονάδες? Είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν. Βεβαίως η αποτίμηση θα γίνει από τους Δήμους και το Δήμο Παραλιμνίου αλλά και το Δήμο Αγίας Νάπας που έχουν μιλήσει επίσης με τον Δήμαρχο. Όμως, επαναλαμβάνω, αυτή την ώρα έχουμε εστιάσει το ενδιαφέρον μας στα θέματα των ανθρωπίνων ζώων, να μην υπάρχουν προβλήματα. Δεν φαίνεται να υπάρχουν προβλήματα αυτή τη στιγμή. Οι διασώσεις ήταν εξαιρετικά επιτυχείς που έγιναν. Βεβαίως, αυτά τα οποία έχω δει, ιδιαίτερα στο παραλιακό μέτωπο του Πρωταρά, είναι πρωτοφανή. Η θάλασσα, δεν έχω ξαναδεί, ομολογώ, κόκκινη θάλασσα στην Κύπρο, με την μετακίνηση τόνου χώματος προφανώς προς τη θάλασσα. Και βεβαίως το νερό είναι σε εξαιρετικά ψηλό υψόμετρο, σε σημείο που προτρέπουμε τον κόσμο, εκεί και όπου δεν υπάρχει λόγος, να περιοριστεί στο σπίτι του και να μην διακινείται. Ευχαριστούμε πολύ. Δύσκολη μέρα σήμερα. Σίγουρα αρκετά δύσκολη μέρα. Νομίζω ο κ. Υπουργός, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του και το ενδιαφέρον του, και εδώ διέταξε αμέσως να σταθεί δίπλα μας, συμβαίνοντας με αυτόν τον τρόπο, μεταφέροντας μας τη στήριξη του κράτους, να πούμε ότι πραγματικά είναι μια δύσκολη μέρα. Δεν έχει περάσει ακόμα, δεν έχουν περάσει ακόμα οι δυσκολίες. Καλούμε τον κόσμο να παραμένει στα σπίτια του και να περιορίζει τις κινήσεις. Υπάρχουν συνεργεία για να βοηθούν τόσο τον κόσμο, αλλά να κρατούν καθαρόν και το οδικό δίκτυο. Θα συνεχίσουν οι προσπάθειες και το απόγευμα. Έχει επιστρατευθεί όλο το προσωπικό του Δήμου Παραλιμνίου και είναι στην υπηρεσία του κόσμου. Χρειάζεται συντονισμός. Υπάρχουν κάποια σημεία ιδιαίτερα που είναι κοντά στο τρίτο δημοτικό σχολείο. Εκεί εστιάζουμε την προσοχή μας, ούτως ώστε να βοηθήσουμε και να καταφέρουμε να μην πλημμυρίσουν σπίτια. Πραγματικά, είναι τόσο ακραία τα φαινόμενα που αν δεν είχαν ληφθεί στο παρελθόν πάρα πολλά μέτρα και εργασίες που είχαν γίνει, θα ήταν πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν
στην ετοιμασία αυτών των πλάνων. Να πούμε ότι ήδη ο Δήμος είναι και σε μια πορεία ολοκλήρωσης του Master Plan για τα όμβρια ύδατα, ούτως ώστε σιγά σιγά στο μέλλον και στον Πρωταράν τα νερά αντί να πηγαίνουν από τους δρόμους στη θάλασσα, να πηγαίνουν μέσα από ένα σύστημα όμβριων υδάτων. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο ανεβαίνει γύρω στα 7 εκατομμύρια και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. Αυτό θα ξεκινήσει εντός του 23. Ανεξάρτητα όμως, προτεραιότητα μας αυτή τη στιγμή είναι η ασφάλεια του κόσμου, η προσωπική ζωή και ακολούθως οι υλικές ζημίες, τις οποίες θα αποτιμήσουμε τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ πολύ. Αν σωστά στην προγραμματισμό για τα πρόσθετα έργα απορροής των ομβρίων, τα οποία όντως χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής με έναν ποσό της τάξης των πέραν των 5,5 εκατομμυρίων, συνολικά θα φτάσουν 7. Όμως, αυτό δεν σημαίνει με κανέναν τρόπο ότι πολύ απλά περιμέναμε το πρόβλημα για να γίνει αυτός ο σχεδιασμός. Και αυτόν το αποδεικνύει περίτρανα, όχι τα δικά μας λόγια, αλλά το γεγονός ότι το κέντρο του παραλιμνίου ξεκάθαρα δεν δείχνει να έχει επηρεαστεί από αυτά τα τεράστια προβλήματα και τους όγκους υδάτος, γιατί πολύ απλά τα προηγούμενα χρόνια έχουν προηγηθεί ένα σωστό σχεδιασμός για την απορροή των ομβρίων και επομένως έχει αποδώσει ξεκάθαρα. Αυτό το οποίο λοιπόν θα γίνει είναι η ολοκλήρωση αυτής ακριβώς της προσπάθειας για να μην έχουμε στο βαθμό που έχουμε σήμερα αυτά τα φαινόμενα. Όμως, παρά τα αυτά, δεν μπορώ να πω ότι αυτού του είδους τα φαινόμενα, τα οποία δυστυχώς προφανώς είναι από τα τεράστια περιβαλλοντικά προβλήματα που επηρεάζουν το σύνολο της Ιφιλίου τα τελευταία χρόνια, είναι ακραία και βεβαίως δυστυχώς φαίνεται ότι πάντοτε θα υπάρχουν τέτοια φαινόμενα όταν είναι τόσης έντασης και για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Ευχαριστούμε, κύριε.